Όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις συγκεντρώνει η Κρήτη ώστε να αποτελέσει εκπαιδευτικό και ερευνητικό προορισμό μέσω των πανεπιστημιακών της Ιδρυμάτων σε συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση της και το κλίμα. Το επιστημονικό προσωπικό των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι εξαιρετικά ικανό. Έχει καταρχάς όλα τα απαραίτητα συστατικά η Κρήτη. Δηλαδή έχει ένα εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό στα πανεπιστήμια της και στα ερευνητικά της Ιδρύματα. Έχει ένα εξαιρετικό περιβάλλον, γεωγραφία, φύση, κλίμα και κυρίως έχει και ιστορία και πολιτισμό. Έχει δηλαδή όλα από αυτά που απαιτούνται για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ξένους φοιτητές να έρθουν να σπουδάσουν στο νησί μας. Από το 2020 έχει θεσπιστεί πλέον το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο ώστε να μπορούν τα ιδρύματα να ιδρύσουν ξενόγλωσσα προγράμματα. Πριν από το 2020 έπρεπε να συνεργαστούν μόνο με το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Το οποίο είναι ήταν ένα μικρό πανεπιστήμιο με πολύ λίγους καθηγητές. Αποτέλεσμα της προηγούμενης πολιτικής ήταν να μην έχει ιδρυθεί κανένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα από τα υπόλοιπα πανεπιστήμια πλην του Διεθνούς. Το 2020 δώσαμε την πλήρη αυτονομία στα πανεπιστήμια να μπορούν μόνα τους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, να ιδρύουν ξενόγλωσσα προγράμματα, με την προϋπόθεση βέβαια ότι για να διασφαλίσουμε την ποιότητα θα πιστοποιούνται αυτά τα προγράμματα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στα πανεπιστήμια της Κρήτης υλοποιούνται ήδη ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα. Τώρα μένει να γίνει το επόμενο βήμα στο πρότυπο της Κύπρου, στην οποία πλέον, όπως επεσήμανε ο κ. Διγαλάκης, το 15% του ΑΕΠ προέρχεται από τα πανεπιστήμια.